το να εξηγήσω, γιατί είμαι πάρα πολύ αμήχανος αυτή την ώρα, νομίζω είναι μάλλον περιττό. Θέλω να πω δύο λέξεις. Λέω το να εξηγήσω γιατί είμαι πολύ αμήχανος αυτή την ώρα είναι μάλλον περιττό. Θέλω να πω δύο λέξεις μόνο για το πόσο έκπληκτος είμαι. Η έκπληξή μου είναι πρώτον για την παρουσία σας εδώ, την πλήθουσα παρουσία σας, η οποία πραγματικά είναι κάτι που δημιουργεί πολύ και συγκίνηση σε μένα προσωπικά, αλλά και απορία θα έλεγα. Το δεύτερο στοιχείο της έκπληξης είναι ο κύριος Μπονίκος και η παρουσίασή του. Ομολογώ ότι νομίζω ότι ίσως μερικοί που τον γνωρίζετε περισσότερο να περιμένατε μια τέτοια παρουσίαση, ανάλυση, αφομοίωση ενός προβληματισμού αρκετά δύσκολου και επίπονου, αλλά ομολογώ ότι είμαι πραγματικά έκπληκτος. Βέβαια αισθάνομαι, θα επανέλθω στον χαρακτηρισμό του αμήχανου, γιατί ξέρετε πόσο είναι δύσκολο να σταματάς κάποιον άνθρωπο ή να τον καλείς σπίτι σου και να του μιλάς για τον εαυτό σου. Είναι σχεδόν ανυπόφορο. Και σήμερα ήρθατε όλοι εδώ και ακούγατε αυτήν την ανάλυση που με αφορούσε άμεσα. Επιτρέψτε μου λιγάκι να το κάνω πιο πραγματικό το γεγονός και πιο ανθρώπινο. Νομίζω ότι, ναι, πρέπει να είναι συνειδητό σε όλους ότι είμαι και εγώ ένας από τους πολλούς δασκάλους που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και στον χώρο της παιδείας και επιπλέον με ένα γραπτό λόγο όσο και όπου μπορώ. Εάν έχει μια κάποια ίσως σημασία το να ασχοληθεί κανείς με αυτόν τον γραπτό λόγο, είναι μόνον στο ποσοστό που κομίζει ένα προβληματισμό που μας αφορά όλους. Εάν κάποιος συγγραφέας, όπως λέμε, κατορθώνει να μεταφέρει στον γραπτό λόγο κοινές αναζητήσεις, κοινές αγωνίες, κοινά προβλήματα, τότε νομίζω ότι λειτουργεί απλώς σαν ένας συντονιστής βιωματικών δεδομένων που υπάρχουν μέσα στο κοινωνικό μας σώμα, και τότε ο ίδιος μπορεί να έχει την ικανοποίηση ότι έκαμε καλά ή κάπως καλά τη δουλειά του. Οι άλλοι όμως απλώς πήραν μια αφορμή, όπως όλοι μας παίρνουμε ο ένας από τον άλλον αφορμές για να προχωρήσουμε πιο πέρα τον προβληματισμό μας. Νομίζω ότι τελικά το σημαντικότερο στοιχείο της έκπληξης είναι ότι σήμερα, μέσα στους σημερινούς όρους του βίου μας στη συγκεκριμένη αυτή πατρίδα που ζούμε, το ότι πραγματοποιείται απόψε το βράδυ στην πόλη της Πάτρας αυτή η συνάντηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι οι προβληματισμοί μας πρέπει να συμπίπτουν. Αυτό δηλώνει για μένα η παρουσία σας και η αγάπη των ανθρώπων που οργάνωσαν αυτή τη συνάντηση. Οι αγωνίες μας πια συμπίπτουν, οι προβληματισμοί μας οξύνονται και έχουμε ανάγκη όχι από ατομικές επινοήσεις λύσεων, αλλά από μια ανάγκη, ζωτική ανάγκη, να κοινωνήσουμε αυτές τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, τις ανάγκες μας. Θα έλεγα, αν δεν φανεί υπερβολική η διατύπωση, ότι το μαχαίρι έχει φτάσει ολίγο στο κόκαλο. Δηλαδή, προβληματισμοί που όπως πραγματικά αισθάνομαι, ο κύριος Μπονίκος τα είπε πολύ καλύτερα από ό,τι τα λέω εγώ, προβληματισμοί 30 χρόνων οριμάζουν πια σήμερα με τρόπο ο οποίος ζητάει μια άμεση πια αντίδραση του κοινωνικού μας σώματος. Δεν πηγαίνει πιο πέρα. Δεν μπορούμε να υπάρξουμε όχι σε επίπεδο απλώς κρατικό ή εθνικής συνοχής ή κοινωνικής συνοχής ή όποια άλλη έκφραση χρησιμοποιείται καθημερινά, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να υπάρξουμε με προσωπική αξιοπρέπεια και ανθρώπινη συνέπεια εάν δεν αντιμετωπίσουμε πια κατά πρόσωπο την πορεία μας των τελευταίων δεκαετιών, η οποία αντανακλά πολλή σύγχυση,
πολύ, πολύ παραφθορά του πολιτισμού μας, δηλαδή του νοήματος του βίου μας, και σήμερα η σύγχυση και η παραφθορά πλέον συνιστά απειλή. Μπορεί η απειλή να έρχεται με έξωθεν προκλήσεις, μπορεί να έρχεται με μια ολοφάνερη εικόνα εσωτερικής αποδιοργάνωσης, αλλά δεν πάβει να παραπέμπει σε κάποιες ζωτικές αφετηρίες που είμαστε υποχρεωμένοι να τις δούμε κατά πρόσωπο. Πολύ απλά και πολύ κοινότοπα ίσως θα έλεγα ότι όλα αυτά συνοψίζονται σε ένα προσωπικό ερώτημα, το οποίο ανέφερε πολύ κέρια και ο κύριος Μπονίκος. Τι σημασία έχει το να είναι κανείς Έλληνας σήμερα, αν σημαίνει κάτι, αν έχει κάποιο αντίκρισμα νοήματος ζωής, ποιότητος ζωής και δυναμικής της ζωής. Σε αυτό το ερώτημα μην περιμένουμε να απαντήσουν ούτε οι πολιτικοί μας, ούτε οι θεσμικές εξουσίες, απλούστατα γιατί είναι ένα ερώτημα που προϋποθέτει προσωπική αναμέτρηση. Και αυτή την προσωπική αναμέτρηση, εάν η απόψινή βραδιά κατόρθωσε λίγο να την οξύνει, νομίζω θα είναι ένα μεγάλο κέρδος. Σε καθαρά ανθρώπινο και προσωπικό επίπεδο, επιτρέψτε μου, παρόλο ότι σε τέτοιες ώρες και με τέτοιον προβληματισμό σαν αυτό που μας έθεσε ο κύριος Μπονίκος δεν χωρούν συναισθηματισμοί, θα μου επιτρέψετε όμως από ανάγκη να σας ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά, γιατί δεν θυμάμαι να έχω ξαναπάρει τόσο κουράγιο στη ζωή μου ποτέ όσο με την απόψινή εδώ σύναξή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Σας υποσχέθηκα στην αρχή ότι θα μπορέσετε να μιλήσετε με τον κύριο Γιαναρά, βεβαίως έδωτας κάποια ερωτήματα και εκείνος θα δίνει τις... Εντάξει, πες το δεκάθι. Και εκείνος θα δώσει τις απαντήσεις. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για να βάλω κάποιους όρους. Ότι θα πρέπει να είναι οι ερωτήσεις προφανώς σύντομες για να μπορεί να απαντάει ο κύριος Γιαναράς για να ρωτήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Καταρχήν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο πάνω στην εισήγηση του κυρίου Μπονίκου, που χαρητή έχει τον έχω καθηγητή στο Τμήμα της Ιατρικής, δεν ξέρω να με θυμάται, στους εκατοντάδες φοιτητές. Το γεγονός ότι ορισμένα από τα βιβλία του κυρίου Γιαναρά την χάνουν, θα μπορούσα να πω, εμπορικής αποτυχίας, δεν οφείλεται στην προβληματική του ίδιου του συγγραφέα, αλλά πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, στην ανικανότητα, τουλάχιστον όσον αφορά τη γενιά τη δική μου, να κατανοήσουμε την ορολογία και το λεξιλόγιο. Έχουμε υποστεί ένα γλωσσικό ευνουχισμό. Γι' αυτό και εκεί πέρα, γι' αυτό εξηγώ, ας πούμε, ότι, εκεί εξηγώ και το γεγονός ότι οι επιφυλίδες στις διάφορες εφημερίδες γίνονται περισσότερο κατανοητές και αντιληπτές από τον μέσο αναγνώστη. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα, συμφωνώ ότι καταρχήν ζούμε με τον κύριο Γιαναρά μέσα από το έργο του, ότι ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία έχουμε πλέον την εγκαθίδρυση ενός παγκόσμιου πολιτισμού, ο οποίος είναι ο πολιτισμός που γεννήθηκε το μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη, ο πολιτισμός της γνωσιαρχίας, του σχολαστικισμού, όπως αφού και στη συνέχεια γέννησε το Βατικανό, την μεταρρύθμιση και στη συνέχεια τον καπιταλισμό και το δικό του Βατικανό, τον μαρξισμό. Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Βλέπει να υπάρχει ο κ. Ζαναράς κάποιος σπόρος, κάποιος γόκος συνάπιος για να ζυμώσει το θύραμα στην Ελλάδα που να εκφράσει αυτή τη δυναμική της διαπροσωπικής σχέσης και της κοινωνίας στο σώμα της Εκκλησίας. Γιατί κατά τη γνώμη μου η βηματική της Εκκλησίας βρίσκεται πολύ παροχημένα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσει κανείς σε διαπιστωτικές, σε ερωτήσεις που ζητούν διαπιστώσεις. Γιατί θα είναι αυθαίρετες. Η υποκειμενική μου εντύπωση, η αίσθηση, αν θέλετε, είναι ότι παρόλη την έκπτωση και την αποδιοργάνωση που, για την οποία μίλησα προηγουμένως, ότι παράλληλα τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες ίσως 2 δεκαετίες, σαφώς κάτι έχει αρχίσει και λειτουργεί σε αυτόν τον τόπο. Μια αφύπνιση. Έχουν αλλάξει σε πολλές περιοχές ζωής τα κριτήρια. Ο τρόπος προσέγγισης ζωτικών περιοχών της παράδοσής μας, οι οποίες θεωρούνται ο απλός folklore ή δεν ξέρω αισθητικής απλώς αξίας πραγματικότητες. Κάτι έχει αλλάξει. Βέβαια αυτή η αλλαγή και αυτή η ορίμανση που είναι φανερή σε πάρα πολλά επίπεδα θα έλεγα, δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο να αποτελεί γνώμονα και κριτήριο για την οργάνωση του κοινωνικού μας βίου ή για τις αντιδράσεις του κοινωνικού μας βίου σε κέρυες περιοχές του. Αλλά νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι σε όλη την διαδρομή της ελληνικής ιστορίας τίποτα δεν λειτουργούσε συνολικά με ολοκληρωμένα σχήματα. Αυτό που λέμε ελληνική παράδοση και ελληνική πολιτιστική πρόταση ίσως λειτουργούσε σε μεγάλο ποσοστό με μια μαγιά, που λέει ο Μακρυγιάννης, με μια ζήμη. Βέβαια υπήρξαν περίοδοι που αυτή η ζήμη είχε σχεδόν εξαπλωθεί σε όλο το κοινωνικό σώμα, αλλά και άλλες περίοδοι που είχε σμικρυνθεί σε πάρα πολύ μικρούς αριθμούς. Το αιτούμενο ίσως σήμερα είναι να σώσουμε αυτή τη μαγιά. Να σώσουμε ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι θα μεταλαμπαδεύσουν κατά κάποιο τρόπο, όχι, το ξαναλέω, ιδέες, όχι ιδεολογήματα, όχι αφηρημένα πράγματα, αλλά μια πρόταση πολιτισμού που να αφορά κάθε άνθρωπο, να ενδιαφέρει πανανθρώπινα. Ετέθη από τον κύριο Αντιπρίτανη το ερώτημα, διαβάζεται ο κύριος Γιαναράς σαν συγγραφέας ή περισσότερο σαν δημοσιογράφος? Το ερώτημα είναι η σχέση συγγραφέα με αναγνώστη. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γιαναρά, τι τον δικαιώνει περισσότερο, η ολοκληρωμένη συγγραφική μελέτη ενός βιβλίου που κρίνεται σε ένα στενό κύκλο επαϊόντων ή η καθημερινή ή συχνή, εν πάση περιπτώσει, επαφή με τις φιλοσοφικής δημοσιογραφίας ή της δημοσιογραφικής φιλοσοφίας, αν θέλετε, που αποτείνεται σε ένα πολύμορφο αναγνωστικό κοινό όπως είναι το κοινό της εφημερίδος? Μήπως ο κύριος Γιαναράς δικαιώνεται περισσότερο μέσα από την επαφή του από την εφημερίδα με το κοινό παρά το ότι θα δικαιώνεται μέσα από την συγγραφή ενός βιβλίου? Ας είναι βέβαια τελειότερο έργο οπωσδήποτε ένα βιβλίο. Η καθημερινή επαφή με τον προβληματισμό του αναγνώστη δεν είναι ίσως η καλύτερη δικαίωση ενός συγγραφέα? Ναι, ομολογώ ότι δεν μπορώ να απαντήσω προσωπικά σε αυτό το ερώτημα. Απλώς θα εξηγήσω ότι για μένα το ένα συμπληρώνει το άλλο. Δηλαδή, αυτό που λέμε δημοσιογραφία ή δημόσιος λόγος είναι ένα είδος μάχης. Ίσως από παιδί με συγκινούσε η φιγούρα του Δανού, αυτού φιλοσόφου, του Κίρκεγκορ, ο οποίος πέθανε μοιράζοντας ένα φυλάδιο που έβγαζε στο δρόμο. Θέλω να πω, με συγκινούσε σαν δείγμα μάχης για κάποια πράγματα που πιστεύεις. Από την άλλη μεριά, ένα βιβλίο είναι μια συστηματική οικοδόμηση κάποιων προτάσεων, οι οποίες εάν αγνοηθούν, νομίζω ότι η απλή πρόκληση που εκπροσωπεί ο δημοσιογραφικός λόγος μπορεί να καταλήξει να είναι απλώς μια συναισθηματική ικανοποίηση, μια ψυχολογική ικανοποίηση, ότι καλά τα λέει, αλλά δεν οικοδομεί κάτι μονιμότερο και συστηματικότερο. Μόνο για την ιστορική αλήθεια θα μου επιτρέψει ο αγαπητός κύριος Μπονίκος να προσθέσω κάτι που τουλάχιστον από τη στιγμή που εγώ ήρθα δεν το άκουσα.
Είναι νομίζω μια στιγμή κορυφαία για τον κύριο Γιαναρά. Η ανακήρυξή του σε διδάκτορα από τη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Με το σημαντικότατο έργο του, αν δεν πατάει μνήμη, ο τίτλος είναι «Η οντολογία της ενίας του προσώπου», κάπως έτσι, κύριε Γιαναρά, μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε. Θέλω να πω με αυτό ότι αν η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έδειξε μια κάποια περιφρόνηση, ίσως και αντιπάθεια, επιτρέψτε μου να πω, στο έργο και στη σκέψη του Χρήστου Γιαναρά, νομίζω ότι η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης με τη δική της στάση διέσωσε την ορθόδοξη θεολογική σοβαρότητα. Και ειλικρινά αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση αυτή τη στιγμή, γιατί έζησα ο ίδιος προσωπικά εκείνη την ώρα. Ήμουνα πίσω ακριβώς από το Χρήστο το Γιαναρά και παρακολούθησα όλη τη συνεδρίαση της σχολής, γιατί ήταν ανοιχτή, και ομολογώ ότι ήταν η ενθάρρυνση, ήταν, θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη, το ξέπλυμα. Πάντως, τουλάχιστον οι θεολόγοι του 70, ήμουνα τότε μεταπτυχιακός φοιτητής, έκανα τα μεταπτυχιακά μου εκεί, τουλάχιστον οι θεολόγοι του 70, εκείνη την εποχή, αισθανθήκαμε μια κάποια ανακούφιση, γιατί επιτέλους μια σκέψη δυνατή, πρωτότυπη, με έντονο προβληματισμό, που αναδείκνυε την πραγματικότητα στον τόπο μας, κάπως εξετοιμάτω, θα έλεγα ομόφωνα, από τη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ. Και θα μου επιτρέψει ο κύριος Γιαναράς μια ερώτηση, αν στη συνέχεια είναι δυνατόν να απαντηθεί. Τα αίτια της κρίσης της ενορίας, κύριε Γιαναρά, αν μπορούσατε να μας συνοψίσετε όπως εσείς νομίζετε. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλο θέμα. Απλώς επιγραμματικά, τηλεγραφικά, νομίζω θα έλεγα, είναι η απώλεια της επίγνωσης ότι το εκκλησιαστικό γεγονός δεν είναι μια αφηρημένη διδαχή, αλλά είναι ένα γεγονός που σαρκώνεται σε συγκεκριμένο κοινωνικό σώμα. Η έκπτωσή του σε αφηρημένη διδαχή, μεταφυσική, ηθική κλπ, συνιστά ακριβώς τη ρίζα της κρίσης μας. Εάν ξαναλειτουργήσει, αν μπορεί να ξαναλειτουργήσει, αν μπορούμε να την ξαναθέσουμε στα ζωτικά όρια ενός λαϊκού σώματος, όπως είναι η ενορία, νομίζω τότε αλλάζει όλη η προβληματική και είναι η μόνη δυνατότητα εξόδου από την κρίση. Κύριε καθηγητά, στο έργο σας Finis Grecie, γραμμένο προ πολλών ετών, είστε φοβερά απεσιόδοξος. Θα έλεγα, δηλαδή δεν είναι αδιέξοδο φτάνομαι. Απ' την άλλη μεριά είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος. Η ερώτηση μου είναι, πώς είναι τα πράγματα από τότε μέχρι τώρα, ιδιαίτερα στο θέμα, στο πεδίο της παιδείας. Μπορούμε να είμαστε λιγάκι πιο αισιόδοξοι, φάνηκε λιγάκι τελευταία, ότι είστε λίγο πιο αισιόδοξος. Είναι αυτό γεγονός. Ευχαριστώ. Πάλι μου ζητάτε διαπιστωτικές εκτιμήσεις που είναι δύσκολο να τις κάνω. Στο επίπεδο της πανεπιστημιακής λειτουργίας και νομίζω και γενικότερα της εκπαιδευτικής λειτουργίας, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η κατάσταση πηγαίνει όλο και πιο προς το αρνητικό. Και σε αυτό νομίζω ότι οι κυριότεροι παράγοντες είναι η απεμπόληση κάποιων προτεραιοτήτων, όπως είναι, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, η γλωσσική προτεραιότητα, η προτεραιότητα στην γλωσσική κατάρτιση, γιατί ένας άνθρωπος που δεν έχει γλώσσα δεν έχει και σκέψη. Και η γλώσσα δεν μπορεί να είναι απλώς αυτή την περίπτωση ένα όργανο χρηστικής επικοινωνίας. Η γλώσσα είναι ένα όχημα που κομίζει εμπειρία, κομίζει προβληματισμό, κομίζει εκφραστική δυνατότητα διαμορφωμένη μέσα σε σειρά γενεών. Λοιπόν, αυτό το λέω για να τονίσω πάλι την προσωπική μου εκτίμηση ότι εάν η σημερινή
δημοτική μας δημόδης τρέχουσα γλώσσα δεν αρχίσει και πάλι να αντλεί από τη βρισομάνα της αρχαίας, φοβούμε ότι δεν έχουμε, δεν μπορώ εγώ να δω θετικές προοπτικές στο όλο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Απ' την άλλη μεριά, παρόλη την αρνητική αυτή εξέλιξη που όσο πάει δίνει καρπούς όλο και πιο πικρούς, τώρα μας έρχονται στα πανεπιστήμια οι γενιές οι οποίες έχουν υποστεί αυτό το είδος της γλωσσικής παιδείας και οι διαπιστώσεις είναι για μένα πολύ αρνητικές. Παρόλα αυτά, πάντα λειτουργεί και όλο περισσότερο σε υψηλότερη ποιότητα, πρέπει να πω, μια μικρή μειονότητα για την οποία όλη αυτή η καταρκύλα λειτουργεί ερεθιστικά και αφυπνιστικά. Πολύ απλά θα ήθελα να πω ότι οι καλοί φοιτητές σήμερα νομίζω ότι είναι ασύγκριτα καλύτεροι από τους καλούς της δικής μου γενιάς. Ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο καθηγητή για την παρουσία του εδώ στην πόλη μας. Επειδή μελετάω και εγώ το έργο σας χρόνια, με τον πατέρα Νικόλαο είμαστε μαζί και εγώ ήμουνα μέσα, αυτό έλεγα εδώ στους φίλους, όταν η Θεσσαλονίκη σας είχε ανακηρύξει διδάκτορα. Και επειδή γνωρίζω, θα σας παρακαλέσω, αν είναι δυνατόν, επειδή γνωρίζω και οι συγκριτικές εκθέσεις στην κρίση σας για καθηγητής και τη μεσολάβηση και τη μεσολάβηση του πατήρ Βασίλειου Γοντικά και από το Άγιον Όρος, είναι πολύ πνευματική και λεπτομεριακή εισήγηση. Ποια σημεία σας ζήτησαν να αλλάξετε για να κριθείτε ως καθηγητής? Και χάσαμε την ευκαιρία. Γνωρίζω την πικρία σας να είσαστε καθηγητής θεολογική και να προσφέρετε περισσότερα. Είπε ο κύριος Μπονίκος ότι σας απολαμβάνω φοιτητή της Παντίου. Εγώ πιστεύω σαν θεολόγος εδώ στην πόλη των Πατρών ότι μπορούσατε να προσφέρετε τα μέγιστα. Ποιες ήταν οι λεπτομέρειες τόσο πολύ σε πνευματικό επίπεδο που δεν σας έδωσαν την ώρα? Ευχαριστώ. Είναι, όπως είπατε και εσείς, είναι αναφέρετε σε λεπτομέρειες το θέμα. Δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να ενδιαφέρει όλους. Είναι επιμέρους ζητήματα αυτά. Μάλλον να το προσπεράσουμε. Κύριε Γιαναρά, μετά την κριτική που έχετε κάνει στα θεολογικά μας πράγματα και τις απογοητεύσεις που βιώσατε με τις απορρίψεις στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, βλέπετε ο κόπος σας να έχει αποτελέσματα στα θεολογικά μας πράγματα, σε συνδυασμό με μια επιφυλίδα σας, μάλλον στην καθημερινή, όπου είστε απογοητευμένος για το ότι δεν παρουσιάζεται κάποιο σπουδαίο φιλοσοφικό έργο σήμερα στην Ελλάδα, αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στα θεολογικά μας πράγματα, που να είναι κάτι που να σας χαροποιεί για τον αγώνα που κάνατε μέχρι τώρα για την θεολογική μας πραγματικότητα τη σημερινή. Επίσης, και τελειώνω, έχετε επικριθεί από λέκτορα, σημερινό λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά κρίνοντας, ο οποίος έκρινε την αναθεωρημένη ελευθερία του ήθους, ότι κάνετε μια στροφή προς τον συντηρητισμό. Εσείς ο ίδιος παρατηρείτε σε κάποιο άλλο κείμενό σας ότι η σημερινή ελληνική κοινωνία έχει στραφεί προς συντηρητικά σχήματα. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι κάνετε στροφή προς τον νέο συντηρητισμό, αλλά θα ήθελα να μας πείτε πού εντοπίζετε αυτή τη στροφή και γιατί και αν βλέπετε κάποια διέξοδο. Για το πρώτο σκέλος της ερωτήσεώς σας, ήθελα να πω ότι ειλικρινά, όχι ταπεινολογώντας, ότι δεν έχω καμία αίσθηση προσφοράς, ειδικά στον θεολογικό χώρο. Η πορεία μου θα μπορούσε να είναι πορεία και είναι ίσως πορεία τελείως ανάλογη με τους περισσότερους από εδώ, απλώς είναι διατυπωμένη γραπτά, είναι μια πορεία αναζήτησης και μέσα από αυτή την αναζήτηση κατατίθεται μια μαρτυρία αυτής της αναζήτησης. Αυτό προσωπικά δεν το θεωρώ προσφορά. Είναι απλώς μια ιχνογράφηση, αν θέλετε, μιας πορείας, την οποία κάμουν και πολλοί άλλοι και πολύ γονιμότερα από μένα. Νομίζω ότι ειδικά στον θεολογικό χώρο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν, αυτοί δικαιούνται πράγματι να χαρακτηριστούν ως πρωτοπορία, ως άνθρωποι που άνοιξαν ορίζοντες, όπως είναι ο Γιάννης Τζιούλας και άλλοι ανάλογοι. Για το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, ναι, ήταν μια παρατήρηση μάλλον σε
δημοσιογραφικό κείμενο. Αυτό δεν την υποτιμά, απλώς θέλει να δηλώσει τον συμβολικό της χαρακτήρα. Νομίζω ότι υπάρχει ένας νέος συντηρητισμός στην ελληνική κοινωνία, στην ελλαδική κοινωνία, με την έννοια της προσκόλλησης σε κάποια σχήματα τα οποία έχουν βολέψει ένα ορισμένο τύπο ανάπτυξης στον οποίο έχει πιστέψει αυτός ο λαός και δεν τον αφήνουν να δει ουσιοδέστερες πτυχές της ιστορικής του μοίρας, αν θέλετε και αμεσότερους κινδύνους της ιστορικής μας πορείας. Για να γίνω πολύ συγκεκριμένος, μέχρι πριν από ελάχιστο χρόνο ακόμα, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία ήταν φοβερά συντηρητικά προσκολλημένη σε κομματικές πεποιθήσεις. Οι άνθρωποι αρνιόντουσαν να κρίνουν, να δουν κριτικά τα κόμματα τα οποία αναγκαστικά ο καθένας μας ψηφίζει και λειτουργούσαμε με έναν πολιτικό βίο πολλωμένων σε ανθρώπους τόσο μαχητικούς όσο είναι και οι οπαδοί των ποδοσφαιρικών ομάδων. Νομίζω ότι το πολύ παρήγορο γεγονός του πολύ τελευταίου καιρού είναι ότι αυτό αρχίζει να καταραίει. Το ότι ο λαός μας, το κοινωνικό μας σώμα πια δεν εμπιστεύεται έτσι άκρητα όπως εμπιστευόταν μέχρι πρότινος τα κομματικά σχήματα, νομίζω ότι μπορεί να γεννήσει μια όχι πια συντηρητική,